2 χαμένοι βαθμοί. Ένα παιχνίδι που είχε και καλά και αρνητικά στοιχεία. Έχει και αρκετή νευρικότητα, όπως είπατε κι εσείς. Τι προκαλεί αυτή την νευρικότητα, θεωρείτε? Sí, digamos que no hicimos un buen primer tiempo, pero nos fuimos ganando. Ναι, νομίζω ότι παρόλο που στο πρώτο ημίχρονο, παραδείγματος χάρη, δεν ήμασταν και τόσο καλοί όσο θα θέλαμε να ήμασταν, ακόμα και έτσι καταφέραμε και προηγηθήκαμε χωρίς να απειληθούμε τον αντίπαλο. Caí cuando teníamos que tener más control del juego. Και νομίζω ότι εκεί πέρα είναι πλέον η στιγμή που έχεις το υπέρσου σκορ. Πρέπει να έχεις την υπομονή, θα πρέπει να έχεις τον έλεγχο του παιχνιδιού. Και cometimos un error y lo pagamos caro. Ωστόσο, εκεί πέρα δυστυχώς έγινε ένα λάθος το οποίο είναι δύσκολο να το προβλέψεις για να μπορέσεις να κάνεις κάτι για να το αποφύγεις. Después con los cambios el equipo mejoró. Θεωρώ πως η ομάδα μετά τις αλλαγές οι οποίες γίνανε κατάφερε και βελτίωσε αρκετά την εικόνα της. Και otra vez nos comimos otro nuevamente otro gol. Και παρόλο που βρεθήκαμε για άλλη μια φορά πίσω στο σκορ. Και otra vez a empezar desde atrás de nuevo. Και ουσιαστικά εκεί πέρα έπρεπε να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή, να γυρίσουμε το παιχνίδι. Και por eso hay que trabajar, puede ser que falta de experiencia. Ωστόσο, νομίζω ότι η ομάδα προσπάθησε πάρα πολύ, κατάφερε τουλάχιστον να ισοφαρίσει. Θεωρώ πως ίσως η ομάδα δεν είναι ακόμα τόσο όρεμη ή τόσο έμπειρη όλοι μαζί συλλογικά για να μπορεί να ελέγξει καλύτερα τέτοιου τύπου καταστάσεις. El equipo rival hace su partido. Από εκεί πέρα το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ο αντίπαλος έρχεται εδώ πέρα να κάνει το δικό του παιχνίδι, προσπαθώντας να μας μπλοκάρει. Y por eso hay que tener tranquilidad. Οπότε και εμείς πρέπει να αντιδρούμε πάντα έτσι όπως πρέπει, με ηρεμία. Lo intentaron hasta el final. Θεωρώ πως οι ποδοσφαιριστές μέχρι το τέλος προσπαθήσανε να το κάνουν αυτό. Pero no, no alcanza. Ωστόσο, δυστυχώς αυτό δεν έφτανε για να πάρουμε την νίκη που τόσο θέλαμε. Ποιο θεωρείτε ότι μπορεί να είναι το αντίδοτο σε αυτή την έλλειψη συγκέντρωσης, τα ατομικά λάθη και αυτή τη διαχείριση που είπατε του αγώνα? Sí, es un problema que no lo tenemos hoy. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι μόνο σημερινό. Lo tenemos mucho partido. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς το έχουμε δει σε αρκετά παιχνίδια. Puede ser que desde el comienzo. Puede ser. Que desde el comienzo del campeonato. Ίσως θα έλεγα ότι μπορεί να υπάρχει και από την αρχή του πρωταθλήματος. Seguramente hablamos con los jugadores, trabajamos en el tema psicológico. Σίγουρα εμείς από τη δικιά μας πλευρά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μιλάμε πάρα πολύ με τους ποδοσφαιριστές για να είναι καλά ψυχολογικά. Pero hay cosas que no son solo trabajo. Ωστόσο υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν είναι μόνο δουλειά ή είναι δύσκολο να εξηγηθούν. Φοβάστε ότι αυτό, επειδή λειτουργεί συσσωρευτικά, τουλάχιστον στο ψυχολογικό κομμάτι, μπορεί να επηρεάσει την ομάδα στο υπόλοιπο κομμάτι της σεζόν? Y siempre, cuando aparte estás en un equipo grande que necesitas ganar. Νομίζω ότι το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε έναν μεγάλο σύλλογο, πάντα η απέτηση και η πίεση υπάρχει και είναι μόνο η νίκη. Ahora no hay gente. Cuando hay gente, hay que ver cómo reaccionan los jugadores también. Τώρα το θέμα είναι να δούμε πόσο θα αντιδράσουν και οι ποδοσφαιριστές από τη δικιά τους πλευρά. Nosotros seguramente hablábamos con los jugadores. Εμείς από τη δικιά μας πλευρά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Trabajamos. Θα μιλήσουμε με αυτούς, θα αναλύσουμε το παιχνίδι, θα δουλέψουμε. Y μέχρι εκεί. Pero, y hasta ahí. Después es cosa del jugador. Αλλά είναι ως εκεί. Από εκεί πέρα πρέπει και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές να αναλάβουν και να μπορέσουν να γυρίσουν και να δώσουν μια πάρα πολύ καλή αντίδραση.